Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης, αφού εκτίμησε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την πανδημία του COVID-19 στην περιοχή μας εν ώψη των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προέβησε ορισμένες επισημάνσεις, τις οποίες θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαριτόπουλο. Κύριε Χαριτόπουλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Πασχαλίδου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Χαριτόπουλο, πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη τήρησης των μέτρων εν ώψη της εορταστικής περίοδου? Η ανάγκη τήρησης των μέτρων ενός εορταστικής περίοδου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι δύο νομός μας, σύμφωνα και με χθεσινές ανακοινώσεις, βρίσκεται στο κόκκινο. Βλέπουμε ότι η υποχώρηση των νοσούντων από κορονοϊό είναι πάρα πολύ μικρή και κατά συνέπεια το σύστημα υγείας δέχεται και σήμερα πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή το 70% των κρεβατιών για COVID-19 και το 90% των κρεβατιών για ΜΕΡ είναι ήδη καταλυμμένα και όπως όλοι καταλαβαίνουμε, μια χαλάρωση του ήδη χαλαρού lockdown που ζούμε θα οδηγήσει σε αναζωπήρωση αυτού του δεύτερου κύματος και αφόρητη πίεση στο σύστημα υγείας. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω από το δελτίο σας όλους τους πολίτες της Ροδόπης να τηρήσουν ευλαβικά τα μέτρα κατά του κορονοϊού αυτές τις μέρες, αλλά ειδικότερα να τηρήσουν το μέτρο της κοινωνικής απόστασης. Να κάνουν όλοι γιορτές με την οικογένειά τους, χωρίς άλλες οικογένειες μαζί και χωρίς τον παλιό πατροπαράβατο τρόπο που κάναμε γιορτές μαζί με παππούδες, γιαγιάδες, ξαδέρφια κτλ. Έτσι ώστε θα προφυλαχτούμε όλοι και θα βρεθούμε την καινούργια χρονιά όλοι μας υγιείς. Και ταυτόχρονα θα δώσουμε μια ανάσα στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, στα νοσοκομεία, στο σύστημα υγείας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους βοηθητικό προσωπικό, έτσι ώστε να ξεκουραστούν και αυτοί που είναι ήδη εξουθενωμένοι. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια χαλάρωση και λόγω της εορταστικής περίοδου και βλέπουμε ότι σε ορισμένα δημόσια μέρη και εδώ στην πόλη μας ακόμη υπάρχουν οι συναθρήσεις και μεγαλύτεροι των 9 ατόμων των οποίων ορίζουν τα πρόσφατα αυστηρά μέτρα. Αναμένουμε βέβαια η περιοχή μας, καθώς όπως είπατε και εσείς, βρίσκεται στο κόκκινο, να δούμε αν θα ληφθούν ακόμη πιο αυστηρά μέτρα. Παρ' όλα αυτά, να τονίσουμε στον κόσμο να προσέχει, να τηρεί τις αποστάσεις, να τηρεί τα μέτρα προστασίας για να μπορέσουμε γρήγορα να βγούμε από αυτήν την κατάσταση. Κύριε Χαριτόπουλε, όσον αφορά τώρα το εμβόλιο και τον εμβολιασμό, για το πότε πρόκειται και με ποιον τρόπο θα ξεκινήσει στη χώρα μας, ποιες ομάδες θα εμβολιαστούν σε πρώτο στάδιο? Φαίνεται λοιπόν ότι τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου το εμβόλιο της Pfizer παίρνει έγκριση και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εμβολίων και στις 28 του μηνός δέχεται να αρχίσει και στην Ελλάδα εμβολιασμός, ταυτόχρονα με όλες τις χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα. Το δυσάρεστο νέο είναι ότι μόνο 300.000 δόσεις αρχικά το εμβολίου της Pfizer θα έρθουν στην Ελλάδα, άρα θα είναι για 150.000 άτομα. Πρώτοι λοιπόν θα εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι στο τομέα υγείας, στο δημόσιο σύστημα υγείας, δηλαδή στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στα τόμοι, γιατροί, νοσηλευτές, το υπόλοιπο προσωπικό, έτσι ώστε να έχουν την πρώτη ασπίδα προστασίας κατά του κορονοϊού, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν κάτω από την πίεση και το άγχος ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή και αυτοί να νοσήσουν. Ξέρουμε ήδη ότι και στο δικό μας εδώ νοσοκομείο πάρα πολλοί γιατροί και νοσηλευτές νοσήσανε μέσω της επαφής τους, μέσα από τη δουλειά τους με τον κορονοϊό. Είναι αυτοί οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, οι οποίοι, ας το πούμε, με το καθήκον τους βάλανε τη δικιά τους υγεία να προσβληθεί για να σώσουν την υγεία κάποιων άλλων ατόμων. Μάλιστα. Μετέπειτα γνωρίζουμε πότε θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός και στις υπόλοιπες ομάδες? Ακόμα αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε. Εγώ θα ήθελα να πω από την εκπομπή σας το εξής. Αυτό το εμβόλιο της Pfizer είναι δύσκολο να συντηρηθεί, γιατί θέλει μείον 70 βαθμούς και άρα είναι δύσκολο να γίνει πέρα από τα συγκεκριμένα εμβολιαστικά κέντρα τα οποία έχουν οριστεί. Όμως, το ιδιωτικό τομέα της υγείας, στα υπόλοιπα εμβόλια, όταν θα έρθουν και αυτά, γιατί μετά τις 10 Γενάρη αναμένεται και τα εμβόλια της AstraZeneca να πάρουν και αυτά έγκριση, τα οποία δεν χρειάζονται αυτές τις συνθήκες υγείας,
Άρα ο ιδιωτικός τομέας είναι έτοιμος και αυτός να συνδράμει ώστε να εμβολιάσει και αυτούς ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ώστε η εμβολιαστική κάλυψη της χώρας να γίνει γρηγορότερα και να οργανώσουμε αυτό το τείχος ανοσίας απέναντι στον κορονοϊό, έτσι ώστε συντομότερα να επανέλθουμε στην κανονικότητα που όλοι ξέραμε. Μάλιστα. Κύριε Χαριτόπουλε, αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση όσον αφορά με την πανδημία, πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε και την εορταστική περίοδο με την αύξηση ή μη των κρουσμάτων και θα συζητήσουμε εκ νέου τα νέα δεδομένα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ και εγώ. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους τηλεθεατές εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος και όλοι να έχουμε στο μυαλό μας ότι κρατώντας τις κοινωνικές αποστάσεις, αποφεύγοντας το συνωστισμό αυτές τις μέρες και δημιουργώντας εκείνες τις απαραίτητες συνθήκες έτσι που ορίζονται και που τις ξέρουμε όλοι με γάντια, πλύσιμο χεριών, μάσκες κτλ. Είναι αυτά που θα μας φέρουν στον καινούργιο χρόνο υγιής, έτσι ώστε να ατενίσουμε το 2021 με μεγαλύτερη αισιοδοξία σε μια κανονικότητα όπως ήμασταν παλιά. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.